Τηλεφωνικά μου είπε ότι εγώ δεν μπορώ να σας απαντήσω. Δουλεύουμε πυροδός για τα πουρίσματα. Πουρίσματα εμείς δεν έχουμε πάρει. Κανένας δεν πήρε στη Θεσσαλία πούρισμα. Ελάχιστοι πήραν. Δηλαδή, σε άλλες περιοχές έχουν προχωρήσει σαν πουρίσμα, τουλάχιστον για τον παγετό. Τουλάχιστον για τον παγετό έχουν προχωρήσει. Και δίνονται και χρήματα. Τα πληρωθούν 23 του μήνα. Από ό,τι φαίνεται, χάνουμε την πληρωμή της 23 Δεκεμβρίου και το πιο πιθανό είναι να πάμε Φεβρουάριο για την επόμενη πληρωμή. Και αυτό αποτελεί πρόβλημα. Γιατί δεν έχεις άλλο εισόδημα από τη στιγμή που έχεις χάσει την παραγωγή σου από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν έχεις άλλο εισόδημα. Ένα εισόδημα είναι αυτή η παραγωγή που την πουλάς. Συνεπώς δεν υπάρχει εισόδημα. Και είναι πολύ μειωμένο και είμαστε στριμωγμένοι. Και μας χρωστά από παντού και έρχεται και ανατιμήσεις και στο ρεύμα και στα καύσιμα και στα μέσα και εφόδια και δεν μπορείς να καλλιεργήσεις. Αυτή η πραγματικότητα. Και ενώ έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση ότι τέλος του χρόνου θα γίνει αποπληρωμή των ζημιών τουλάχιστον για τον παγετό και για τα άλλα καιρικά φαινόμενα. Γιατί είναι και βροχές, είναι και χαλάζια, είναι και καύσονες. Μας χτύπησαν όλα. Ό,τι πέρασε τέλος πάνω από καιρικό φαινόμενο, τη χτύπησε την παραγωγή. Αυτές οι υποσχέσεις έμειναν υποσχέσεις. Στο πρόσφατο νομοσχέδιο για ένα νομοσχέδιο για τις σταθμικές εγκαταστάσεις πέρασαν ένα άρθρο που λέει ότι μέχρι τέλος του χρόνου δεν θα γίνει εξόπληση, αλλά θα δίνονται προκαταβολές ακόμα, οι οποίες θα έπρεπε να έχουν δοθεί τον Ιούλιο. Και η κοροϊδία πάει σύννεφο. Και το αποτέλεσμα είναι ότι εμείς δεν έχουμε ούτε πορίσματα στα χέρια, ούτε και χρήματα. Για να ξεκαθαριζόμαστε. Συν το γεγονός ότι για πρώτη φορά πρέπει να πληρώσεις τον ΕΛΓΑ για το 2021 για να πάρεις τα χρήματα, ενώ πληρώναμε πάντα Μάρτιο με Ιούνιο του επόμενου έτους, τώρα αν δεν είσαι πληρωμένος δεν θα σε δώσουν αποζημίωση. Δηλαδή σε αναγκάζουν να εξοφλήσεις πρώτα, χωρίς να έχεις λεφτά, για να πάρεις τα όποια λεφτά είναι να σου δώσει ΕΛΓΑ. Να το έχετε και αυτό υπόψη, μην πιστεύει κανένας ότι θα πάρει λεφτά άμα δεν έχει πληρώσει τις εισφορές του ΕΛΓΑ. Λοιπόν, με αυτή την κατάσταση, σίγουρα εμείς δεν μπορούμε να συμβιβαστούμε. Και πρέπει να στείλουμε σήμερα, στέλνουμε ένα μήνυμα. Είμαστε αυτοί που είμαστε, αλλά να πρέπει να δυναμώσουμε και την Κυριακή που έχουμε στη Νίκαια την Πανελλαδική Σύσκεψη. Πρέπει να είμαστε όλοι εκεί και να φέρουμε και άλλο κόσμο και να γεμίσει η αίθουσα πλέον για να σταλεί ένα μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις και προς την κυβέρνηση και προς όλους ότι δεν αντέχουμε άλλο και ότι πρέπει να παρθούν άμεσα μέτρα. Αυτό το πράγμα με τον ΕΛΓΑ είναι κοροϊδία πλέον. Δεν μπορεί να έχουμε φτάσει τέλος του χρόνου για ζημιές που έχουν γίνει την άνοιξη και να μην έχουμε πορίσματα στα χέρια για να πληρωθούμε. Και δεν είναι δική μας ευθύνη, είναι δική τους ευθύνη πλέον. Και να την αναλάβουν. Και αν δεν έχουν γίνει προσλήψεις που δεν έχουν γίνει, να βγει εδώ το υποκατάστημα με ανακοίνωση και να κατακρίνει η κυβέρνηση ότι δεν τους κάνει προσλήψεις. Αλλά όχι σε βάρος των αγροτών, δεν έχουμε προσωπικό, δεν έχουμε προσλήψεις και να τα πληρώνουμε πάντα εμείς οι αγρότες. Ας αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες τους. Και αυτό πρέπει να πάμε να μεταφέρουμε στα χωριά, ότι μας κοροϊδεύουν κανονικά. Δεν μπορεί 8 μήνες μετά να μην έχουμε πορίσματα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Είναι υποχρεωμένοι να βγάλουν τα πορίσματα και να τα στείλουν στους παραγωγούς για να πληρωθούν. Γιατί δεν είναι σίγουρο ότι θα έχουμε ούτε στο τέλος του χρόνου και μπορεί να χάσει και την επόμενη πληρωμή.